Πήρε δεσμεύσεις από πρόεδρο Αναστασιάδη και Αβερόφινο Φίντου και πλέον ο Μαρίνος Σιζόπουλος περιμένει τις επίσημες θέσεις της κυβέρνησης πριν το σχεδόν ναι γίνει οριστικό ναι για την ψήφιση του προϋπολογισμού. Η ολοκλήρωση της προσπάθειάς μας βρίσκεται ένα ακόμα βήμα πιο κοντά. Η ΕΔΕΚ ζητά ανταπόκριση μέχρι την Πέμπτη με βασικά αιτήματα, μεταξύ των οποίων η σύσταση ειδικού δικαστήριου για χρηματοπιστωτικές υποθέσεις, ώστε να μπορούν δανειολήπτες που διαφωνούν με τις υπερχρεώσεις των τραπεζών να καταφεύγουν σε αυτό εν μέσω μάλιστα αναστολής της διαδικασίας εκποίησης. Ζητά επίσης να δοθεί στο δανειολήπτη το δικαίωμα εξαγοράς του δανείου για πρώτη κατοικία ή μικρή επαγγελματική στέγη από 50 μέχρι 55% της αξίας του πριν πωληθεί σε εταιρεία εξαγοράς δανείων. Αναμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της κυβέρνησης για να προχωρήσουν τα συλλογικά όργανα του κινήματος στη λήψη της τελικής τους απόφασης. Δεν αποκλείεται πάντως ακόμη και με θετική απόφαση από τα συλλογικά όργανα της ΕΔΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη να προκύψει διαφοροποίηση από τον βουλευτή Ηλία Μυριάνθους, ο οποίος δεν φαίνεται να πείθεται και τόσο εύκολα. Το δικό του ναι προανήγγειλε την ίδια ώρα μέσω του Α ο Γιώργος Λιλίκας. Είναι γεγονός ότι ο προϋπολογισμός έχει πάρει πλέον πιο ανθρώπινη μορφή. Πιο ανθρώπινο χαρακτήρα, αν έχει, θα έλεγα, περισσότερη κοινωνική ευαισθησία. Ο πρωινός αέρας αισιοδοξίας χάλασε πάντως νωρίς το απόγευμα όταν η αλληλεγγύη ενημέρωσε το Προεδρικό ότι το ναι της πρώτης ψηφοφορίας μπορεί να γίνει όχι. Αναμένουμε από το Προεδρικό ισότιμη αντιμετώπιση με αυτούς που καταψήφισαν. Η κυβέρνηση ας μην κάνει το λάθος να θεωρεί δεδομένη την ψήφο μας από τη στιγμή που ενδίδει σε εκβιασμούς. Με τα πράγματα όσα έχουν, η κυβέρνηση μπορεί να θεωρεί δεδομένες τις 24 ψήφους που προέρχονται από το ΔΣΥ, το ΕΛΑΜ, τη Συνεργασία Δημοκρατικών Δυνάμεων και το Γιώργο Λιλίκα. Δεδομένες την ίδια ώρα, 26 αρνητικές ψήφοι από το ΑΚΕΛ, το Δίκο του Συκολόγου και την Άννα Θεολόγου.